Πολλές φορές, αγαπητοί μου, έχουμε ακούσει την θεραπεία του δαιμονισμένου των Γεργεσινών από τον Κύριον. Θέλησε κάποτε ο Κύριος να περάσει απέναντι από την λίμνη της Γαλιλαίας ανατολικά. Όταν έφτασε στην ακρολιμνιά και απεβιβάστη, ένας άνδρας φοβερά δαιμονισμένος πρόβαλε και του συνήγησε και είπε: «Τι εμεί και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέομέ σου, μη με βασανίσεις». Δηλαδή, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις. Και ο Κύριος τον ερωτά ποιο ήταν το όνομά του, και εκείνος απήντησε: «Λεγεών». Για να επεξηγήσει ο Ιερός Λουκάς που μας καταθέτει την περικοπήν αυτήν, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Πολλά δαιμόνια, λέει, είχαν μπει μέσα εις αυτόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε προσωπικότητα. Όταν δεν μπορούσε να πει ούτε καν το όνομά του και είπε τον αριθμό των δαιμόνων που ήσαν μέσα εις αυτόν, αυτό σημαίνει ότι είχε χάσει πράγματι την προσωπικότητά του. Δηλαδή, την είχαν αντικαταστήσει οι δαίμονες. Αυτό το αντικαταστήσει, θυμάμαι κάποτε ένα ταλέπορο παιδί, ένας νέος, που έδινε ξύλο με το χέρι του στον εαυτό του, γροθιές στο πρόσωπό του, και παρακαλούσε τώρα το δικό του εγώ, το ξένο εγώ που ήταν ο διάβολος, να μην τον χτυπάει γιατί πονούσε. Αυτό θα πει αντικατάσταση της προσωπικότητας, αντικατάσταση του ιδίου εγώ, και ενεργεί ξένο εγώ. Είναι φοβερό πράγμα, αληθινά διάλυση της πραγματικότητας. Τέλος, ο Κύριος τον απείλαξε από τον δαιμονισμό του, αφού επέτρεψε εις τους δαίμονες κατά την αίτησή των να εισέλθουν σε μια παρακειμένη αγέλη χείρων 2.000 των αριθμών, και οι χείροι δαιμονίστηκαν όλοι μαζί και επνίγησαν εις την λίμνη. Είναι γνωστό ότι ένα ζώο δεν δαιμονίζεται, αλλά αν δαιμονιστεί θα είναι αυτό. Αλλά 2.000, το ζώο δεν αυτοκτονεί. Συνεπώς εδώ τι έχουμε? Μίαν μαρτυρία εξ αντικειμένου, θα το επαναλάβω, μίαν μαρτυρία εξ αντικειμένου ότι υπάρχουν δαίμονες. Και δεν είναι το θέμα των δαιμόνων ή του δαιμονισμού μία υποκειμενική κατάσταση. Οι χειρογοσκοί κατατρόμαξαν και έσπευσαν στην πόλη αλλά και στα περίχωρα να αναγγείλουν το γεγονός. Αυτό συνέβη. Τότε αρκετός αριθμός των κατοίκων της πόλεως αλλά και των περιχώρων ήλθαν να συναντήσουν τον Ιησού, να δουν τι έγινε. Και όπως γράφει ο Ιερός Λουκάς, και ρώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, απελθήν από αυτόν, ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο, αυτός δε εμβάσει στο πλοίο υπέστρεψαν. Δηλαδή, τον παρεκάλεσαν, βγήκαν οι άνθρωποι από τα Γέργεσα ή Γάδαρα και από την περίχωρο, και τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους, γιατί, λέει, συνήχοντο, εκρατούντο από μεγάλων φόβων. Και ο Κύριος ξαναμπήκε εις το πλοιάριον και επέστρεψε δυτικά της λίμνης, από που είχε και ξεκινήσει. Αλλά είναι δυνατόν
ένας ολόκληρος λαός. Να μην θέλει να δεχθεί τον Ιησούν εις την πόλη των και την περιοχή των, είναι αυτό δυνατόν? Και όμως, αγαπητοί, το εζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί, διότι, όπως πάλι σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, εφοβήθησαν. Και όπως λέει ο Θεοφύλακτος, εφοβήθησαν μήπως και άλλο τι επιζήμιον πάθωσιν, ώσπερ και τους χείρους απόλεσαν. Φοβήθηκαν μήπως πάθουνε κι άλλες ζημιές εάν έμπαινε ο Κύριος μέσα εις την πόλη των, όπως έπαθαν ζημιά με τα γουρούνια. Μη πάθουν κι άλλες ζημιές. Δηλαδή θα έβρισκε ο Κύριος και άλλα πράγματα άρρητα και αθέμητα. Και οπότε αν ο Κύριος έβαζε μία τάξη σε αυτά τα άρρητα και αθέμητα, τότε αυτοί θα πάθαιναν ζημιές. Άρα, μικρό παράδειγμα, η πόλη τον είχε, να μιλήσουμε σύγχρονη γλώσσα, με σύγχρονη γλώσσα, είχε πολλές καφετέρειες και οίκους ανοχής. Αν έμπαινε ο Κύριος μέσα εκεί, τι θα γινότανε? Μεγάλη ζημιά. Έλαε μεγάλη ζημιά αν λείψουν οι οίκοι ανοχής. Μεγάλη ζημιά αν λείψουν οι καφετέρειες. Μεγάλη ζημιά. Έτσι υπάρχουν επαγγέλματα, αγαπητοί μου, που δεν θα ήθελαν να έχουν κάποια σχέση με τον Χριστό. Βέβαια, είναι δυνατόν? Θα μπορούσαμε να φανταστούμε αναρτημένη την εικόνα του Χριστού σε ένα καζίνο ή σε ένα κακόφημο οίκο? Θα μπορούσαμε αυτό να το φανταστούμε? Μόλις μπαίνει σε ένα κακόφημο οίκο, καταλαβαίνετε, να αντιμετωπίσει αμέσως εκεί στην είσοδο μια μεγάλη εικόνα της Παναγίας και του Χριστού. Το φαντάζεστε? Θα ήταν όμως πρέπον να αναρτηθεί οπωσδήποτε η εικόνα του Χριστού. Πού? Στη Βουλή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αλλά την ξεκρεμάσαμε την εικόνα του Χριστού από την αίθουσα της Βουλής. Γιατί? Δεν υπάρχει εκεί, είναι γνωστό, το ξέρετε κάποιο καιρό τώρα. Πιο μπροστά αφαιρέθηκε η εικόνα του Χριστού. Γιατί ξεκρεμάστηκε από εκεί η εικόνα του Θεού? Μήπως στη Βουλή των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών τελεσιουργούνται αντιευαγγελικά πράγματα και φοβούνται οι βουλευτές των φόβων που είχαν οι Γεργεσινοί? Μήπως? Υπάρχουν δύο στάσεις, αγαπητοί μου, στο φόβο μπροστά στο Θεό. Η πρώτη προέρχεται από την συνέστηση της αμαρτωλότητος. Όπως ο Απόστολος Πέτρος φιλοξένησε βέβαια τον Κύριο στο καϊκί του, αφού του το ζήτησε ο Κύριος να απομακρυνθεί λίγο από την παραλία, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, για να μπορεί, εκεί, να μπορεί από εκεί ανενόχλητα να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Όταν είδε δε τη θαυμαστή αλληλεία, γιατί το είπε ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριε, διώνεις τις νυχτός κομπιάσαντες που δεν ελάβομαι». Όλη νύχτα είμαστε στο ψάρεμα, δεν πιάσαμε λέπη. Την ημέρα τώρα θα πιάσουμε ψάρια? Αλλά επειδή το είπες εσύ, θα το κάνω. Και όταν το δίχτυ εσχίζεται, λέει, από το πλήθος των ψαριών, ώστε να καλέσουν και ένα άλλο καΐκι πιο πέρα να τους βοηθήσει, τότε ο Απόστολος Πέτρος έπεσε στα γόνατα και λέει στον Κύριο, «Κύριε, σε παρακαλώ, βγες από το καΐκι μου. Είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, για να μην με δει ο Θεός και με τιμωρήσει». Είδατε τι τον έκανε τον Απόστολο Πέτρο να ζητήσει την αποχώρηση του Κυρίου από το καΐκι? Ο φόβος των αμαρτιών του. Και ο Κύριος του είπε, «Μη φοβάσαι, από εδώ και μπρος θα είσαι ζωγρόν», δηλαδή θα ψαρεύεις ανθρώπους, όχι πια ψάρια. Σε αυτήν την περίπτωση, αγαπητοί μου, επικρατεί το δίπολον της απόσεως
και της έλξεως. Αγαπάς τον Κύριον και θέλεις να τον πλησιάσεις. Αυτή είναι η έλξη. Ενώ ταυτόχρονα φοβάσαι τον Κύριον και θέλεις να απομακρυνθείς. Κάτι σε τραβά και κάτι σε αποθεί. Αυτό το δίπολο υπάρχει στον άνθρωπο μέσα, που έχει αυτό το καλό στοιχείο αυτού του φόβου που θέλει να απομακρυνθεί από τον Κύριο. Έχουμε όμως και τη δευτέρα περίπτωση, που η παρουσία του Κυρίου, έστω και με την παρουσία της εικόνας του, είναι ενοχλητική. Είναι ενοχλητική. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος θέλει να μένει στην αμετανοησία του και στο εγωιστικό του θέλημα. Και οι Γεργεσινοί επιθυμούσαν να ζήσουν αμαρτωλά, το ήθελαν και επέμεναν να ζήσουν και να ζουν αμαρτωλά. Και πρώτη στο αμάρτημά των ήταν ότι διέτρεφαν χείρους, πράγμα που απηγόρευε ο νόμος. Και να φας χοιρινό κρέας και να διατρέφεις χείρους απηγορεύεται από τον νόμο. Σαφώς μερικοί λένε ότι ο Κύριος έκανε ζημιά στους ανθρώπους, και συνεπώς ο ταλέποροι άνθρωποι, ποιος σας είπε ότι ζημιώνουν οι άνθρωποι γιατί είναι δικά τους αυτά τα πράγματα? Δικά σας? Ποια δικά σας? Δεν είσαστε εσείς Κύριοι παρά μόνο ούτε του σώματός σας, παρά μόνο της προαιρέσεώς σας. Ούτε του σώματός σας, γιατί αν σας συλλάβουν και σας γδάρουν ή σας σκοτώσουν, μπορείτε να λέτε είναι το σώμα δικό μου και δεν έχεις δικαίωμα να επέμβεις επάνω στο σώμα μου? Μπορείς αυτό να το πεις? Δεν έχουμε ιδιοκτησία παρά μόνο μία, την προαίρεσή μας. Είτε αγαθή είναι αυτή, είτε κακή είναι αυτή η προαίρεσή μας. Διαμαρτύρονται λοιπόν ότι ο Κύριος έκανε ζημιά εκεί, και επιτέλους τη ζημιά δεν την έκανε ο Κύριος, την επέτρεψε ο Κύριος. Δηλαδή τη ζημιά την έκανε οι δαίμονες. Και βλέπετε εδώ τώρα ότι ο Κύριος τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους δια των δαιμόνων που είχαν παραχωρηθεί αυτοί οι ίδιοι, και τα επαγγελματά τους είχαν παραχωρηθεί στα χέρια των δαιμόνων. Ιδού. Πάντως τα παράνομα κέρδη των τα έβαζαν πιο πάνω από τον Χριστό, και το σπουδαιότερο για εκείνη τη στιγμή, πιο πάνω και από τον θεραπευθέντα συμπολίτη των. Ω Γεργεσινή, δεν χαίρεστε που ο άνθρωπος αυτός συμπολίτης σας είναι? Έγινε καλά και αποδίδεται στην κοινωνία σας. Ενώ πρώτα για να βγείτε έως τη λίμνη ήταν ο φόβος και ο τρόμος η παρουσία αυτού του ανθρώπου για όλους εσάς, δεν χαίρεστε γι' αυτό? Αλλά λυπόσαστε γιατί χάθηκαν, θα το πω στην κοινή γλώσσα, τα γουρούνια σας. Πάντως το θαύμα ωστόσο τους συνεκίνησε και τους ετάραξε. Οι Γεργεσινοί θέλουν τώρα να ζήσουν αμαρτωλά, αλλά δεν πρέπει όμως να είναι ο Κύριος εκεί. Πρέπει λοιπόν να φύγει ο Κύριος από εκεί. Πρέπει να πούμε ότι σε πολλούς χριστιανικούς τόπους οι άνθρωποι θέλουν να ζουν αμαρτωλά, γι' αυτό και απομακρύνουν τον Χριστό. Μπορεί να είναι και τα δυο. Η επινοητικότητά μας η δαιμονική τα κάνει και τα δυο. Δεν μπορώ να μην το αναφέρω ότι, επειδή σας είπα στις ανακοινώσεις μου ότι το μοναστήρι μας γιορτάζει και στην κοίμηση της Θεοτόκου και στον Άγιο Δημήτριο. Δεν σας λέω το ιστορικό γιατί και στον Άγιο Δημήτριο. Βέβαια η αρχική ονομασία είναι κοίμηση της Θεοτόκου. Λειτουργούσαν εδώ οι άνθρωποι, οι ιερείς, εδώ στο χώρο αυτών της Παναγίας. Έξω δε, στο προάβλιο, είχαν έρθει εκατοντάδες προσκυνητές, ήρχονται από όλη τη Θεσσαλία, δεν είναι προσκύνημα εδώ.
χόρευαν, έπιναν, μεθούσαν, τραγουδούσαν, ντιζές, οι γνωστές αυτές γυναίκες που, τις βρίσκομαι στα καφενεία των χωριών, δεν ξέρω που πώς, έκαναν κι αυτοί έξω από το τείχος τη δουλειά τους. Να η επινοητικότητά μας, να λατρεύσουμε την Παρθένων, την Πάναγνων Θεοτόκων, και από την άλλη μεριά μετά να βγούμε έξω να γιορτάσουμε τη γιορτή των δαιμόνων. Η επινοητικότητά μας, επαναλαμβάνω, τα φτιάχνει, τα συνδέει. Εδώ είναι το φοβερό για μας. Αλλά θα επανέλθω στο θέμα. Σήμερα τα δημόσια σχολεία, τα σχολεία μας, τα ελληνικά μας σχολεία, δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό. Στις αίθουσες διδασκαλίας δεν υπάρχει πλέον η εικόνα του Χριστού, έχει κατεβεί. Και πολλές φορές τα διδασκόμενα μαθήματα δεν έχουν πλέον σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Είτε διδάσκουμε των ερωτισμών, πόσος λόγος έχει γίνει αυτές τις ημέρες, είτε διδάσκουμε των φροϊδισμών, το ίδιο πράγμα είναι, είτε διδάσκουμε τη θεωρία της εξελίξεως, τον δαρβινισμό, είτε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά δεν ταιριάζει η εικόνα του Χριστού από πάνω. Και να διδάσκουμε τέτοια πράγματα, βγάλαμε λοιπόν την εικόνα του Χριστού. Πολλά σπίτια των νέων Ελλήνων δεν έχουν πια την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας μας, γιατί εναβάγησαν περί την πίστη. Που άλλοτε δεν υπήρχε κανένα σπίτι, αγαπητοί, χωρίς την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας μας. Δεν υπήρχε. Και γενικά δημόσιοι χώροι δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό. Κάτι που ήταν εμπειρία μου. Προετών νοσηλεύτηκα σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών. Δεν υπήρχε εικόνα, καμία εικόνα, ούτε του Χριστού ούτε της Παναγίας. Στο ερώτημά μου, γιατί, μου υπόθηκε το εξής. Επειδή νοσηλεύομαι, λέει, και μουσουλμάνους, για να μην τους σκανδαλίσουμε. Πηγαίνετε στην Αραβία, στην Αραβία, πηγαίνετε και ζητήσατε άδεια κάπου να κάνετε θεία λειτουργία. Δεν θα σου επιτρέψουν, ούτε εις τον χώρο της πρεσβείας μας δεν επιτρέπουν να γίνει θεία λειτουργία, ούτε το Πάσχα. Και εμείς κατεβάσαμε την εικόνα του Χριστού για να μην σκανδαλίσουμε τους μουσουλμάνους αν θα έρθουν να νοσηλευτούν. Είμαστε για κλάματα, αγαπητοί μου, είμαστε για κλάματα. Είμαστε ένας λαός δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι είμαστε. Οι χριστιανοί μας έχουν εις βάθος εκοσμικευθεί, και φέρεται αυτό το βάθος με όλα αυτά που λέμε. Η χριστιανική των νοοτροπία έχει τελείως αλωθεί. Το βάπτισμα ως μυστήριον έγινε ένας τύπος χωρίς δύναμη, απλώς ένα κοσμικό γεγονός, η βάπτιση. Ναι, στεκόμαστε χριστιανοί ψηλό ονόματι. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή του. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Έχουμε την μόρφωση, θα πει σχήμα. Ας πούμε κάνουμε το σταυρό μας, ας πούμε μπαίνουμε μέσα στο ναό, ας πούμε προσκυνάμε μια εικόνα και κάνουμε και μια μετάνια, λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, καθιόμαστε γιατί λέμε η ορθοδοξία θα παίξει πάλι το ρόλο της, για να μην πω ότι εδώ πολιτικοποιήθηκε η ορθοδοξία μας. Μην ανοίξω άλλο κεφάλι γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Ένα μόνο, την δύναμη της πίστεως την έχουμε αρνηθεί. Θα το ξαναδιαβάσω. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, έχουμε ένα σχήμα ευσεβίας, αλλά τη δύναμη όμως αυτής της ευσεβίας την έχουμε αρνηθεί. Πράγματι σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να πενθούμε. Τουλάχιστον ο λαός του Θεού, τουλάχιστον το Λίμα, οι υπόλοιποι εκείνοι που κρατούν την ευσεβιά τους, πρέπει να πενθούν. Διάβαζα ένα άρθρο τελευταία σε ένα χριστιανικό έντυπο
που ερωτά κατά πόσο είμαστε άξιοι φρουροί, λέω τον τίτλο, της Ορθοδόξου Πίστεως. Και διαπιστώνεται εκεί ότι έχουμε δεχθεί την άμβλωση, το διαζύγιο, και μάλιστα το αυτόματο διαζύγιο, το συνενετικό διαζύγιο, άλλο τον άλλο το άλλο βέβαια, ωστόσο το διαζύγιο, τις προγαμιές σχέσεις, όσο για αυτές, τόσο που να λέει ο πατέρας και η μάνα στο κορίτσι, κοίταξε, τι είπες, δεν έχετε προχωρημένες σχέσεις, μπας και είναι ανίκανος, τσίγκλισέ τον, μήπως και είναι ανίκανος. Δηλαδή σπρώχνουν το παιδί τους, το κορίτσι τους, να έχει προγαμιές σχέσεις. Μπας και είναι ανίκανος ο άνδρας, ο οποίος ομολογεί και λέγει, διαλόγους πίστεως, δεν θέλω να έχω προχωρημένες σχέσεις, γιατί είμαι χριστιανός, γιατί διαβάζω το Ευαγγέλιο. Τα τυχερά παιχνίδια, τα λαχεία και τα καζίνα, γράφει το άρθρο. Όταν, αγαπητοί μου, η πορνεία και η μοιχεία οργιάζουν και δεν θέλουμε να διορθωθούμε, τότε δεν απομακρύνουμε τον Χριστόν από την πατρίδα μας, από την κοινωνία μας, από τα σπίτια μας και από την ιδιωτική μας ζωή. Και τίθεται το ερώτημα, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στην απομάκρυση του Χριστού από τη ζωή της πατρίδας μας? Θα επιμείνουμε και δεν φοβόμαστε μη πέσει βαρύ το χέρι του Θεού στην πατρίδα μας? Όποτε οι Εβραίοι σήκωναν κεφάλι, έστειλε ο Θεός μια κατραπαγιά, και η κατραπαγιά ήταν οι Φιλιστέοι. Ξέρετε ποιους έχουμε τώρα Φιλιστέους εμείς δίπλα μας? Το ξέρουμε πολύ καλά. Τι εξαφανίζει ένα λαό από την ιστορία? Η αλλίωσή του από την πίστη του στο Θεό, τα εθνικά του ιδεώδη και γενικά από τα ιδανικά και τις αξίες της ζωής. Λέγει το βιβλίο των Παροιμιών στο 14ο κεφάλαιο, «Ελασσονούσι φυλάς αμαρτίε». Οι αμαρτίες, λέει, λιγοστεύουν τις φυλές, τις εξαφανίζουν ιστορικά. Η ελληνική μας πατρίδα στη μακραίων ιστορία της πέρασε πάμπολες περιπέτειες, αλλά δεν χάθηκε. Τη στήριζε η πίστη στο Χριστό και τα ιδανικά της φυλής. Τώρα όμως που εγκαταλείπει το Χριστό, τι μπορεί να συμβεί? Ευτυχώς όμως που υπάρχει και ο ευγνώμων πρώην δαιμονισμένος, που ζήτησε να ακολουθήσει τον Κύριον, αλλά ο Κύριος τον απέλησε, λέγει, απέλησε αυτόν λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου, πήγαινε στο σπίτι σου και διηγούσα επί εισέσαι ο Θεός. Ο Κύριος δεν μπήκε στην πόλη γιατί δεν τον ήθελαν οι Γεργεσινοί, άφησε όμως τον άνθρωπό του μέσα, παρακαλώ, εις την πόλη, ένα ζωντανό τεκμήριον. Ποιον διώξαν? Έναν κακοποιόν των Χριστών ή έναν ευεργέτη? Και αυτός ο πρώην δαιμονισμένος απήλθεν καθόλην την πόλην κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Αυτό το υπέστρεφε εις τον οίκον σου, αγαπητοί μου, τι σημαίνει? Γύρισε πίσω στον εαυτό σου, γιατί ο εαυτός μου είναι ο οίκος μου. Γύρνα πίσω στον εαυτό σου, γιατί ήσουν μέχρι τώρα εκτός εαυτού. Γυρίζω στον εαυτό μου σημαίνει έχω αυτογνωσία, έχω ανάκληση των δυνάμεων της ψυχής, επειδή υπήρχε σκορπισμός της προσωπικότητος, σύνδεση του εαυτού μου με τον Θεόν, ώστε να μην υπάρχουν ανοίγματα, μπουκαπόρτες στο διάβολο. Εξοραϊσμός του οίκου της υπάρξεώς μου, ναι, με αρετές, πίστην αυξάνουσα, αγιότητα σταθερή και ανωδική, αλλά και εξαγγελές των ευερήσεων του Θεού. Αγαπητοί, σήμερα η πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος, διώχνει και απομακρύνει τον Χριστόν από τη ζωή του.
είναι η αποστασία, είναι η αποστασία των εσχάτων που προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Και παιδί της αποστασίας θα είναι ο Αντίχριστος. Η συνισταμένη της αποστασίας θα είναι ο Αντίχριστος. Όπως τον λέει ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος της απολίας. Ευτυχώς που κατά των αυτών Απόστολων υπάρχει και το λίμα που ανέφερα προηγουμένως. Είναι λιγότεροι βέβαια, πολύ λιγότεροι, αλλά δεν είναι λίγοι. Είναι εκείνο το υπόλοιπο, οι ευσεβείς χριστιανοί. Αυτό το λίμα θα σωθεί. Γι' αυτό ας προσέχουμε να υπάρχουμε πάντοτε μέσα εις αυτό το λίμα για να σωθούμε, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες και πονηρές. Αμήν.